Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης μας ακούει, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ. Αναγκάστηκαν να εκδώσουν και ανακοίνωση. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρουσουνίδη, με αφορμή και αυτό το δημοσίευμα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου, για εσάς και στους ακροατές σας. Κι εγώ, από την αλήθεια, εκπλάγηκα το πρωί όταν διάβαζα αυτό τον τίτλο. Αδειάζουν τα ξενοδοχεία, κατρακυλά ο τουρισμός. Λέω, μα πού ζω, αφού προχτές. Νομίζω είναι ένας εμφάνταστος αλλά και ταυτόχρονα επικίνδυνος τίτλος που πραγματικά δεν αντιληφθήκαμε που αποσκοπούσε. Ήταν στοιχεία που ισχύαν ίσως πριν, αλλά αλλάξαν. Πέραν του ότι ο τίτλος, ξαναλέω, ήταν νομίζω παρατραβηγμένος, είναι ετεροχρονισμένο το συγκεκριμένο δημοσίευμα και αναφέρεται σε ανησυχίες και δεδομένα που είχαμε προ κάποιον μηνό, όπου η πραγματικότητα είναι ότι διαφορετικά τα δεδομένα μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όντως υπήρχε επιβράδυνση των κρατήσεων πριν τρεις μήνες, αποτυπώνεται κιόλας στη ροή των κρατήσεων που έρχονταν στη ξενοδοχεία και στα τουριστικά καταλήμματα. Υπήρξε η κατάρρευση του δεύτερου μεγαλύτερου τουριστικού πράκτορα της Γερμανίας. Όλα αυτά μαζί με τις υπόλοιπες προκλήσεις και με την πολεμική κατάσταση στην γείτονα χώρα του Ισραήλ σίγουρα δημιουργούσαν άλλες προϋποθέσεις και άλλες προοπτικές. Παρ' όλα αυτά, είδαμε, όπως έχει πει και η αγαπητή Μαρία προηγουμένως που την άκουγα, ότι όντως η τουριστική εισρωή είναι στα ίδια επίπεδα τα περσινά, κάτι το οποίο μας γεμίζει έτσι με, αν θέλετε, συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε να πετύχουμε στόχο κοντά στα ίδια τα επίπεδα τα περσινά. Και όλα αυτά εν μέσω όλων των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η βιομηχανία, άρα για ακόμα μια φορά καταδεικνύεται και η ανθεκτικότητα αυτής, αν θέλετε, αλλά και μας υποδεικνύει ότι πρέπει να εγκύψουμε και πρέπει να επενδύσουμε και να στηρίξουμε την βιομηχανία, την βαριά βιομηχανία της χώρας, αν θέλετε, και την ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας, όπως τη λέμε χρόνια τώρα. Τι πληρότητες. Από εκεί και πέρα, για τις πληρότητες, και για τώρα και για τον Αύγουστο, φαντάζομαι, περιμένετε. Η διαφορά που υπάρχει όσον αφορά τις τουριστικές εισρωές είναι ότι οι πληρότητες και οι ανοιχτερεύσεις δεν αντανακλούνται μία προς μία σε σχέση με την τουριστική εισρωή. Υπάρχει σχετικά μεγάλη διαρροή, αν θέλετε, σε βραχυχρόνιας μίσους καταλήμματα, αδιούχα και μη αδιούχα, τα λεγόμενα Airbnb, γύρω στο 20-23%, και υπάρχει και μια σημαντική, δυστυχώς, διαρροή προς την κατεχόμενη μας πατρίδα. Άρα, σε συνάρτηση και με την οικονομική ύφεση και την οικονομική κρίση που περνούν αρκετές τουριστικές μας αγορές, από τις οποίες αντλούμε τουριστική εισρωή, σημαντική τα τελευταία 2-3 χρόνια της Κεντρικής Ευρώπης και της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μειώσουν τη διάρκεια της διαμονής τους και ενδεχομένως και το κατακεφαλήν έξοδο να είναι μικρότερο. Άρα όλα αυτά δημιουργούν σημαντικές και σχετικές προκλήσεις στο επιχειρησιακό κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, είναι θετικό το αποτύπωμα εν μέσω όλων των προκλήσεων να βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Βέβαια, περιμένουμε και την ΕΡΜΕΣ. Μας είπαν ότι σύντομα, λογικά, περιμένουμε και συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό που είπατε. Πόσοι πηγαίνουν στα κατεχόμενα, έρχονται δηλαδή μέσω των νομίμων οδών, αλλά καταλύουν στα κατεχόμενα. Σε γενικές γραμμές, πάντως, οπότε το συζητούμε. Μας λένε από την ΕΡΜΕΣ η κυρία Κουρούπη ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη η αριθμή όσο αφήνεται να νοηθεί, και το αφήνεται με αλφαγιώτα. Αλλά, αντιλαμβάνομαι τη Μαρία, αλλά να πούμε ότι το 2019 είχε αποτυπωθεί σε μια έρευνα που έκανε και τότε, αν θυμάμαι καλά, η ΕΡΜΕΣ, με ευγνωσμένου κύρους εταιρεία, αποτυπώθηκε ένα 4%. Μάλιστα. Θεωρείται ότι είναι μεγάλο ποσοστό. Το 4% δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό. Εμάς δεν είναι μόνο το ποσοστό που μας ανησυχεί, αλλά και η όλη φιλοσοφία πίσω από αυτό. Είναι η κατεχόμενη μας πατρίδα, είναι μια παραμονή. Σωστό, αυτό είναι η δραστηριότητα, η οποία νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την περιορίσουμε. Όμως αυτό που θα έλεγα είναι ότι εάν καταγραφεί το 2019 ένα 4%, έτσι, 5 χρόνια αργότερα, με επενδύσεις εκατομμυρίων που έχουν γίνει δυστυχώς στην κατεχόμενη μας πατρίδα, σε εγκαταστάσεις, υποδομές, σε ξενοδοχεία και καμπάνιες εκατομμυρίων τις οποίες κάνει το ψευδοκράτος, νομίζω σίγουρα έχει αυξηθεί, αν όχι διπλασιαστεί το συγκεκριμένο ποσοστό. Βέβαια, θα αναμένουμε να δούμε και εμείς κάποια στοιχεία περαιτέρω.
Ναι, σίγουρα, και βέβαια και όλων των άλλων, βέβαια της πολιτικής πτυχής που τα λέμε, πέραν, και πέραν αυτών που πάνε και απευθείας μέσω του παράνομου αεροδρομίου. Τέλος πάντων, μεγάλο θέμα αυτό. Πρωτού σας αφήσω, μιας και σας έχω στη γραμμή, αντιλαμβάνομαι μετά και το περιστατικό στην Πάφο. Ελπίζω όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί με την πισίνα κτλ. Ποιους βάζουμε να κάνουν τι μέσα στα ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι, έτσι κύριε Ρωσουλίδη? Θέλω να διαβεβαιώσω, ναι, αγαπητή, ναι, κύριε Γεωργίου, όλο τον κόσμο ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα τουριστικά καταλήμματα, πρόκειται για ασφαλή καταλήμματα. Το είδαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου υλοποιούνται και ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα. Επρόκειτο για ένα μεμονωμένο, ατυχές συμβάν αν θέλετε. Ευτυχώς δεν είχαμε οποιαδήποτε, ναι, περισσότερα αν θέλετε, πιο δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά, ναι, ναι. Όμως γίνονται οι ελέγχοι, υπάρχουν πάντοτε σε όλα τα ξενοδοχεία η ομάδα των συντηρητών, οι οποίοι περνούν και συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις για να κάνουν τη δουλειά αυτή. Άρα το θεωρώ μεμονωμένο και δεν ευελπιστώ ότι δεν θα, θα επαναλήξει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, καλή δουλειά κύριε Ρουσουνίδη, και αν δεν ξαναμιλήσουμε, καλές διακοπές. Να είστε καλά. Να είστε καλά.